Ξεκινώντας να κάνω βίντεο σχετικά με τη metal μουσική και ιδιαίτερα όσον αφορά βίντεο ανάλογα με την ανάλυση συγκροτημάτων διαμέσου των άλμπουμ τους, αναλύοντας τα άλμπουμ τους από το χειρότερο μέχρι το καλύτερο, αρκετοί μου ζήτησαν να αναφερθώ επάνω στους Metallica. Επάνω στους Metallica και φυσικά μιλάμε για ίσως το πιο γνωστό από όλα τα metal συγκροτήματα στον mainstream κόσμο. Όπως είπα και σε άλλο βίντεο, οι Metallica μαζί με τους Iron Maiden αποτελούν τις κορυφές των κορυφών, ακόμα και αν κάποιοι τους θεωρούν κλισέ, όπως και να το κάνουμε, είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές της metal μουσικής μαζί με τους Iron Maiden. Το θέμα λοιπόν είναι ποιοι είναι οι Metallica και από πού ακριβώς, μπορούμε να αρχίσουμε να τους αναλύουμε. Ξέρω ότι υπάρχουν οι οπαδοί εκείνοι στη metal μουσική που πια θεωρούν τους Metallica ξεπουλημένους και πουλημένους εδώ όχι μόνο τώρα, αλλά ήδη από εποχή ακόμα και Black Album. Okay? Για να μην μιλήσω για εποχή Load και Reload. Εδώ λοιπόν θα προσπαθήσω να αναλύσω το θέμα Metallica. Εάν είναι η Metallica μια από τις αγαπημένες μου μπάντες, ναι, είναι. Δεν είναι ίσως από τις πιο κορυφαίες μπάντες που θεωρώ αγαπημένες, αλλά είναι μέσα από εκείνες τις οποίες συμπαθώ αρκετά. Μπορώ επίσης να πω ότι στο μεγάλο κλασικό ερώτημα που τίθεται, τι προτιμάει κάποιος μεταλλάς, προτιμάει Metallica ή Megadeth, σε αυτό μπορώ να πω ότι κλείνω προς τους Metallica με πολύ μικρή διαφορά. Υπέρ των Metallica. Οι Metallica μπορούν να χωριστούν φυσικά σε διάφορες περιόδους. Η πρώτη περίοδος που είναι η thrash περίοδος, αν μην τι άλλο, όχι άδικα, θεωρούνται από πάρα πολλούς ως το συγκρότημα που γέννησε το thrash metal, αν και αυτό δεν είναι τόσο ακριβές 100% με το άλμπουμ Kill Em All, φυσικά. Έχουμε λοιπόν την πιο thrash περίοδο, η οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι βασικά το πρώτο άλμπουμ, υπάρχει βέβαια εμφανής και στο δεύτερο άλμπουμ, το Ride the Lightning. Μετέπειτα έχουμε το χαρακτήρα των Metallica, όπως αυτός αρχίζει να παίρνει σάγκα και οστά με το Master of Puppets, ίδια το Ride the Lightning μετά με το Master of Puppets. Και αυτή η περίοδος, η πρώτη περίοδος, η πιο χρυσή του συγκροτήματος, φυσικά συνεχίζεται μέχρι και το A Justice for All. Κάποιος μπορεί να πει ότι μπορεί να χωρίσει και τις περιόδους των Metallica από αυτό που λέμε προ Cliff Burton και μετά Cliff Burton. Δηλαδή μέχρι και Master of Puppets. Και μετά ό,τι ήρθε μετέπειτα. Σίγουρα το επόμενο κεφάλαιο είναι το Black Album ή το λεγόμενο ομώνυμο Metallica Album, που αλλάζει ριζικά την όλη κατάσταση. Βάζει τους Metallica στα μεγάλα σαλόνια, τους κάνει πιο mainstream και από ηγέτες του thrash metal τους σιγά σιγά τους ανάγει σε αυτό που λέμε ως το πιο κορυφαίο heavy metal, αν όχι thrash metal, heavy metal συγκρότημα. Αρχίζουν να βάζουν μπαλάντες στον ήχο τους, όπως θα δούμε και μετέπειτα, και τότε είναι που οι πιο σκληροπυρηνικοί παλιοί οπαδοί τους θεωρούν πουλημένους. Αλλά κανείς δεν περίμενε την μετέπειτα στροφή των Metallica, όπου ακριβώς μετά και μπαίνουμε στην επόμενη περίοδο, οι Metallica προσπαθούν να γίνουν ένα κλασικό hard rock συγκρότημα με metal προεκτάσεις. Μιλάμε για περίοδο Load και Reload, που πραγματικά ξεπαγιάζει ακόμα περισσότερους παλιούς οπαδούς. Πήρε πάρα πολύ καιρό για τους Metallica οπαδούς και τους οπαδούς γενικά του metal να αποδεχτούν το Load και το Reload. Έτσι ώστε φτάνουμε μετά σε μια νέα περίοδο, τουλάχιστον μιλάμε τώρα για την περίοδο που μέχρι και
Newstead, αν και ο Newstead δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίει αυτός για την αλλαγή. Μιλάμε λοιπόν για μια περίοδο που οι Metallica μετά εμφανίζονται με το City Anchor, Saint Anchor, το οποίο άλμπουμ, το συγκεκριμένο, είναι και το χειρότερο στη δισκογραφία τους, όπως θα δούμε. Για να φτάσουμε μετέπειτα και μιλάμε για την πιο μαύρη περίοδο του συγκροτήματος, φτάνουν μέχρι και τα πρόθυρα της διάλυσης. Για να φτάσουμε μετέπειτα στην μετέπειτα και τελευταία περίοδο που ξεκινάει με το Death Magnetic, όπου οι Metallica προσπαθούν να ξαναγυρίσουν πίσω στις ρίζες τους, ως ένα σημείο βέβαια. Και από τότε έχουν βγάλει δύο πολύ ωραία albums. Πάνω κάτω αυτή είναι η χρονική, μπορούμε να πούμε, η πορεία των Metallica και η ιστορία των Metallica όσον αφορά τις περιόδους τους. Γι' αυτό και υπάρχουν, το συγκρότημα αυτό δημιουργεί ανάμεικτα συναισθήματα σε πολλούς μεταλλάδες. Άλλοι το μισούν απόλυτα, άλλοι το σέβονται απόλυτα και άλλοι βρίσκονται κάπου στο μέσον. Πάμε λοιπόν να αναλύσουμε τα άλμπουμ τους από το worst to best. Όπως λοιπόν καταλάβατε, και αυτό νομίζω ότι σε αυτό θα συμφωνήσουν οι περισσότεροι μεταλλάδες, ακόμα και οι περισσότεροι οπαδοί των Metallica, το χειρότερο που μπορούμε να πούμε άλμπουμ των Metallica είναι αυτό που ονομάζεται ως ο Άγιος Θυμός. Μιλάμε για ένα άλμπουμ το οποίο όταν βγήκε, και δεν ξέρουμε ποια τι να περιμένουμε από Metallica, εντάξει, βγήκε το 2003, δεν ξέραμε τι να περιμένουμε από Metallica. Μετά από ένα Load και ένα Reload, βέβαια από αυτά τα δύο albums ήταν το ένα συνέχεια του άλλου, ήταν βασικά να βγουν ως διπλό album και τελικά βγήκαν ως δύο χωριστά albums, οι περισσότεροι οπαδοί περίμεναν στη γωνία για να δουν ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Εδώ νομίζω ότι οι Metallica προσπάθησαν πεπιεσμένα να γυρίσουν τον ήχο τους πίσω. Και δεν τους βγήκε καθόλου καλά. Θυμάμαι να έχουμε βάλει να ακούσουμε το άλμπουμ και να λέμε όντως εδώ προσπαθούν να γίνουν περισσότερο metal σε σχέση με το Load και το Reload. Αλλά δεν ήταν ακριβώς αυτό που περιμέναμε. Ή δεν το περιμέναμε καθόλου. Δεν θα μιλήσω για, για τον άθλιο ήχο των τυμπάνων. Αυτό βέβαια όλοι το συζητούν. Που ακούγονται σαν να χτυπάνε τενεκέδες. Αλλά όχι μόνο αυτό. Τα τραγούδια κάνουν τεράστιες σκιές. Και εδώ μπορώ να πω ότι όποιος ακούει προσεκτικά το άλμπουμ βλέπει ότι υπάρχουν καλές ιδέες στο άλμπουμ. Κάποια από τα τραγούδια του άλμπουμ θα μπορούσαν να είναι καλά τραγούδια και κλασικά ακόμα τραγούδια των Metallica, εάν πεζόντουσαν φυσικά πολύ πιο σύντομα, πολύ πιο περιεκτικά και με καλύτερο φυσικά ήχο, ιδιαίτερα στα τύμπανα. Πράγμα που δυστυχώς δεν συμβαίνει. Επίσης με ένα άθλιο εξώφυλλο, χωρίς καν το λογότυπο, οποιοδήποτε λογότυπο του συγκροτήματος. Μιλάμε για κάτι το οποίο, ας πούμε, πάρα πολλοί κόσμος δεν το περίμενε. Δεν το περίμενε και πραγματικά θεωρείται και η πιο άθλια στιγμή που έφτασαν οι Metallica. Όχι τυχαίως, μετέπειτα φυσικά και με το βίντεο που βγάλαν προς τα έξω, φάνηκε ότι το συγκρότημα περνούσε μία από τις πιο κρίσιμες ή μήπως και την πιο κρίσιμη περίοδο της ιστορίας του. Όπου οι σχέσεις μεταξύ του Lars Ulrich και του James Hetfield είχαν φτάσει σε απόλυτη σύγκρουση, με αποτέλεσμα να βρίσκονται στα πρόθυρα της απόλυτης διάλυσης. Και αυτό φαίνεται ιδιαίτερα μέσα στο άλμπουμ. Επόμενο άλμπουμ. Και τώρα μπαίνουμε στο επόμενο άλμπουμ, θα βάλω το Load και το Reload. Και εδώ θα πω την αλήθεια ότι πραγματικά τα άλμπουμς αυτά δεν είναι κακά άλμπουμς. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι ακριβώς Metallica. Έχουν την χρειά των Metallica ως ένα σημείο, αλλά δεν είναι αυτό που περιμέναμε από τους Metallica. Δεν είναι άλμπουμς που εκφράζουν τους Metallica στην όλη την ιστορία τους. Όταν θυμάμαι είχε βγει το Load,
το πρώτο κομμάτι αυτού του διπλού, θα λέγαμε, ήταν κανονικά ένα διπλό άλμπουμ, τελικά βγήκε σαν δύο άλμπουμς, είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Δεν περίμενα με κανέναν τρόπο ότι αυτή είναι η Metallica. Δεν μπορούσα να το χωνέψω. Όπως εγώ και πάρα πολλοί άλλοι οπαδοί των Metallica και του metal γενικότερα. Γι' αυτό για πολλά χρόνια το είχα θαμμένο το Load. Όταν βγήκε όμως το Reload, το θεώρησα ακόμα καλύτερο από το Load για εκείνη την περίοδο. Σήμερα όμως, χρόνια μετά, βλέποντας τα άλμπουμς αυτά με άλλο μάτι, μπορώ να πω ότι το Reload υστερεί έστω και λίγο. Αν και το θεωρούσα κάποτε καλύτερο από το Load, σήμερα το θεωρώ λίγο λιγότερο καλό σε σχέση με το Load. Γι' αυτό εδώ θα βάλω ιδιαίτερα το Reload, χωρίς να είναι ένα κακό άλμπουμ. Okay? Χωρίς να είναι ένα κακό άλμπουμ. Με ένα καταπληκτικό τραγούδι, έχει και άλλα, έχει καλές στιγμές φυσικά μέσα, αλλά The Memory Remains, το οποίο είναι, το θεωρώ, ένα από τα καλύτερα κομμάτια που έχουν γράψει η Metallica, τουλάχιστον σε αυτό τον ήχο και είδος που παίζαν τότε. Επόμενο, θα βάλω φυσικά το Load. Το οποίο Load για πολύ καιρό το είχα θαμμένο και σήμερα το εκτιμώ πάρα πολύ. Αλλά και πάλι πρέπει να βλέπουμε τους Metallica στη συγκεκριμένη φάση που περνούσαν τότε. Την περίοδο που θέλανε να είναι πιο alternative, περισσότερο hard rock, περισσότερο Oasis. Αν και εδώ υπάρχουν επίσης καλά κομμάτια, μόνο που δεν τα είχαμε συνηθίσει εκείνη την εποχή. Όπως και το γενικά την αλλαγή του look των Metallica εκείνης της περίοδου. Και εδώ πέρα τα τραγούδια είναι επίσης πάρα πολύ καλά. The Outlaw Torn είναι ένα πάρα πολύ καλό Metallica κομμάτι, ακόμα και των προδιαγραφών του Black Album. Το Mama Said επίσης είναι πολύ καλό κομμάτι, το Thorn Within, The House Jack Built, Until It Sleeps, King Nothing επίσης είναι πάρα πολύ καλά κομμάτι, όπως και το Bleeding Me. Επόμενο βήμα, θα βάλω εδώ το τελευταίο άλμπουμ τους. Το τελευταίο άλμπουμ τους που έχουν βγάλει μέχρι τώρα, το Hardwired to Self-Destruct. Το οποίο επίσης είναι ένα καταπληκτικό άλμπουμ, τουλάχιστον για τη νέα φάση των Metallica. Σε αυτό το άλμπουμ, επίσης ένα διπλό άλμπουμ, πρώτη φορά που οι Metallica βγάζουν διπλό άλμπουμ, ήταν το βγάλουμε το Load και το Reload, τότε δεν φτάσανε να το βγάλουνε. Τουλάχιστον σε αυτό το άλμπουμ βγάζουν ένα διπλό άλμπουμ, για πρώτη φορά, το οποίο θεωρείται πάρα πολύ καλό, το θεωρώ επίσης και ως την συνέχεια, την φυσική συνέχεια του Death Magnetic. Από το Death Magnetic και μετέπειτα οι Metallica γυρίζουν στις ρίζες. Ως ένα σημείο να είναι καλά και ο Rick Rubin που τους βοήθησε σε αυτό. Ο ομόθρησκος Rick Rubin, αν και εδώ θα πω ότι μέσα σε μικρή παρένθεση, Εβραίοι και Metallica. Πλάκα κάνω τώρα, αλλά αυτό που θα πω είναι σοβαρό. Ο Lars Ulrich δεν είναι Εβραίος μεν, αλλά κατάγεται από πατέρα Εβραίο, από τη μία πλευρά, και από την άλλη πλευρά, ακόμα και ο Cliff Burton προέρχεται από εβραϊκή οικογένεια που μετέπειτα εκχριστιανίστηκε και είναι newborn Christian σήμερα, αυτή είναι άλλη υπόθεση. Λοιπόν, όπως αν μιλάμε για Metallica και για πρώτους Metallica, πρέπει να μιλήσουμε επίσης και για τον ηγέτη των Megadeth. Φυσικά, τον Dave Mustaine, να τον έχει ο Θεός καλά, με το πρόβλημα της υγείας του που του εμφανίστηκε, ο οποίος είναι και αυτός, σύμφωνα με τον εβραϊσμό, Εβραίος, αν και ο ίδιος το παίζει τώρα πια newborn Christian, κτλ. Αν και έχει μεγαλώσει ο ίδιος ως χιλιαστής, αλλά η μητέρα του ήταν Εβραία και αυτό είναι ο ίδιος Εβραίος. Κλείω την παρένθεση, περί μεταξύ Metallica και Εβραίων. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το συγκεκριμένο άλμπουμ πραγματικά δεν έχει να ζηλέψει κάτι από το Death Magnetic, αν και κατά δική μου γνώμη το Death Magnetic ήταν ακόμα καλύτερο, ίσως επειδή και κέρδισε τις εκπλήξεις όταν βγήκε, και αυτό απλά συνεχίζει την οδό που άνοιξε το Death Magnetic.
Όλα σχεδόν τα κομμάτια του δίσκου είναι πολύ καλά, με κορυφαία το Atlas Rise φυσικά, το Moth Into Flame, το Here Comes Revenge, Am I a Savage, Am I a Evil, okay, από τους Diamond Head, που το διασκευάζανε τόσο πολύ η Metallica. Πάντως, ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Ακριβώς λοιπόν επόμενο θα βάλουμε φυσικά το Death Magnetic. Το Death Magnetic, και εδώ θα πω το εξής. Όταν βγήκε το Death Magnetic, το είχα λιώσει. Το είχα λιώσει και όλες έλεγα ότι ήμουν τόσο χαρούμενος που οι Metallica ξαναγύρισαν σε αυτό που έπρεπε να είναι. Είναι σαν να πηδάνε από το Justice for All και φτάνουν κατευθείαν στο Death Magnetic, χωρίς να θυμόμαστε όλη την περίοδο του Black Album, άσχετα είναι πολύ καλό album, του Load και του Reload και του Άγιου Θυμού. Και φτάνουμε ακριβώς σε αυτό το συγκεκριμένο album, το οποίο πραγματικά γυρίζει πίσω την thrash δομή των τραγουδιών των Metallica. Πολύ βέβαια πιο πολύπλοκη δομή, η οποία συνεχίστηκε μετέπειτα και στο Hardwired to Self-Destruct, αλλά ένα άλμπουμ που το ακούς από την αρχή μέχρι το τέλος και λες αυτό είναι, οι Metallica γυρίσαν στον ήχο τους. Ήδη από το πρώτο κομμάτι, That Was Just Your Life, μέχρι και το τελευταίο My Apocalypse, όλα τα κομμάτια εδώ πέρα αξίζουν, ακόμα και το The Unforgiven, το νούμερο 3 στη σειρά, το θεωρώ και το πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό, πολύ περισσότερο από το The Unforgiven το 2, το δεύτερο. Και πραγματικά εδώ μπορώ να πω ότι όταν το είχα πρωτακούσει, δεν ήξερα τι να πει, πρώτα απ' όλα, πρωτού το αγοράσω δεν ήξερα τι να περιμένω. Βέβαια βλέποντας το εξώφυλλο, βλέποντας ότι η Metallica ξαναγύρισε στο λογότυπό του, στο αυθεντικό λογότυπο, έλεγε αυτό ήδη κάτι. Είχα αρχίσει να ακούω και διάφορους να τρελαίνονται για το άλμπουμ θετικά. Το άκουσα, αυτό είναι. Έμεινε στη δισκοθήκη μου και έμεινε στο στέρεο. Όχι, έμεινε στη δισκοθήκη μου χωρίς σκόνη για πάρα πολύ καιρό και στο στέρεο επί μήνες ολόκληρους. Και αν μιλάμε επίσης για το Death Magnetic, πρέπει να αναφέρουμε και το mini EP που βγάλανε, την συνέχεια του, το Beyond Magnetic, στο οποίο μας έβαλαν ακόμα 4 ακυκλοφόρητα μέχρι τότε κομμάτια που ήταν να μπουν μέσα στο Death Magnetic. Συνεχίζω. Επόμενο άλμπουμ θα βάλω εδώ πέρα φυσικά το Black Album. Αυτό που είναι ίσως πιο επίσημα γνωστός Metallica. Το ομώνυμο Metallica. Και είναι γνωστός Black Album εξαιτίας του μαύρου εξώφυλλου. Με το φίδι της σημαίας, της στρατιωτικής σημαίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Don't Draw It On Me, να βρίσκεται εδώ πέρα περιτυλιγμένο στην άκρη, να φαίνεται αμυδρά, όπως και το λογότυπο των Metallica στα πλάγια. Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν το Black Album, που βγήκε το 91, εγώ έχω μόνο θετικές αναμνήσεις από το album, γιατί όταν έγινα μεταλλάς την περίοδο 94-95, το τρίτο άλμπουμ που άκουσα καπάκι από metal, γενικά από metal, τα πρώτα δύο άλμπουμ που άκουσα ήταν από Skyclad, να καταλάβετε, και μπήκα στο metal. Το τρίτο άλμπουμ που άκουσα και συνδέθηκε μαζί μου ήταν το συγκεκριμένο άλμπουμ, το Black Album, το Metallica. Μέχρι τότε λοιπόν δεν είχα ακούσει καν Metallica. Και το άλμπουμ αυτό μου έκατσε πολύ θετικά. Πάρα πολύ θετικά, ιδιαίτερα με τις μπαλάντες του επίσης, τότε εμένα δεν μου φάνηκαν ως κάτι το κακό, και μάλιστα μιλάμε για καταπληκτικές μπαλάντες, ιδιαίτερα το, αν μιλάμε για το Nothing Else Matters, είναι ένα πάρα πολύ φορτισμένο κομμάτι, πολύ καλό κομμάτι, αλλά θυμάμαι να ακούω το Of Wolf and Man και πραγματικά να με τρακουνάει. Και υπάρχουν πάρα πολύ καλά κομμάτια όπως το Sad But True, το Enter Sandman επίσης, Holier Than Thou, The Unforgiven, το πρώτο τουλάχιστον The Unforgiven,
Wherever I may roam, don't tread on me, through the never. The God that failed, my friend of misery, the struggle within. Όλα τα κομμάτια του δίσκου είναι ένα και ένα. Ένα και ένα. Πραγματικά, όμως, για μένα είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ στο Metallica. Έφερε πολύ κόσμο στους Metallica, καινούριο κόσμο από το mainstream κοινό και ιδιαίτερα μέσα στο metal, ας μην κρυβόμαστε. Αλλά θυμάμαι φυσικά από την άλλη πλευρά και καταλαβαίνω τότε όλους εκείνους που φέραν αντιρρήσεις και φέραν αντιρρήσεις για χρόνια, για πολλά χρόνια μετέπειτα στο συγκεκριμένο άλμπουμ, θεωρώντας ότι μετέπειτα ξεπουλήθηκαν. Επόμενο άλμπουμ. Και τώρα θα αρχίσουν οι διαφωνίες. Μπαίνουμε πια στα τέσσερα τελευταία άλμπουμς, τα οποία θεωρούνται η κορυφή των κορυφών στους Metallica, και εδώ πέρα θα αρχίσουν οι διαφωνίες και οι ενστάσεις, και είμαι σίγουρος για το επόμενο άλμπουμ που θα βάλω. Γιατί εδώ βάζω το Master of Puppets. Θα μου πείτε, τι? Το Master of Puppets το βάζεις μόνο τέταρτο? Ξέρω ότι πάρα πολλοί το θεωρούν ως το πιο καλύτερο άλμπουμ των Metallica. Και ως ένα σημείο αυτό δεν είναι out of the blue. Δεν είναι άδικο. Παρ' όλα αυτά, προσωπικό γούστο μου είναι ότι ποτέ δεν μου έκανε το απόλυτο κλικ το συγκεκριμένο άλμπουμ. Δεν ξέρω γιατί. Αν και υπάρχουν κομματάρες μέσα, όπως το Battery που ξεκινάει το δίσκο, όπως το Master of Puppets φυσικά, το Welcome Home Sanitarium, το Disposable Heroes, το Leper Messiah, το Orion, το Instrumental του Cliff Burton, είναι και το τελευταίο άλμπουμ στο οποίο παίζει ο Cliff Burton, το Damage Inc. Incorporate, όλα σχεδόν τα τραγούδια του άλμπουμ είναι πάρα πολύ ωραία ως καταπληκτικά. Με ένα τέλειο εξώφυλλο. Παρ' όλα αυτά, και νομίζω ότι εδώ φτάσανε και ίσως και στην κορυφή του ήχου Metallica, η Metallica, παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω γιατί, το έχω πιο κάτω στην όλη μου σύνδεση με το συγκρότημα το Metallica. Μετέπειτα θα βάλω το τέταρτο άλμπουμ τους, το Injustice for All. Και ναι, το θεωρώ ακόμα πιο ανώτερο από το Master of Puppets. Ξέρω ότι αυτό θα φέρει πολλές διαφωνίες και πολλές συστάσεις, αλλά πώς να το κάνουμε. Το άλμπουμ αυτό είναι αρκετά βαρύ, ως ήχος, ως concept, ίσως ο τραγικός θάνατος του δυστυχήματος και τα εξαιτίας του δυστυχήματος του Cliff Burton επηρέασε το όλο άλμπουμ. Είναι μάλιστα η όλη η φιλολογία που λέγεται σχετικά με το εάν ακούγεται τον μπάσο στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Θάψαν τον μπάσο του τότε νέου στο συγκρότημα Newsted, αλλά παρόλα αυτά τα κομμάτια είναι επίσης αρκετά πιο μακρόσυρτα από ό,τι μας είχα συνηθίσει η Metallica. Γι' αυτό το feeling που υπάρχει εδώ πέρα εμφανίστηκε μετέπειτα στο Death Magnetic. Ακόμα και το άσπρο εξώφυλλο δεν είναι τυχαίο και έχουμε εδώ πέρα κομματάρες όπως το Black End, Justice for All, Eye of the Beholder, το One που είχε βγει, δεν ήταν και το πρώτο βίντεο κλιπ που είχαν βγάλει η Metallica. Τότε, ακόμα και τότε κάποιοι θεώρησαν ότι ξεπουλήθηκαν. Αλλά εντάξει, χωρίς πλάκα τώρα μιλάμε για το πιο βαρύ άλμπουμ το Metallica εκείνης της περίοδου. Το Shortest Straw, Harvest of Sorrow, The Frayed Ends of Sanity, To Live is to Die, Dyer's Eve, κάθε επίσης εδώ πέρα τραγούδι είναι ένα και ένα, με ένα καταπληκτικό επίσης εξώφυλλο. Και τώρα τα δύο τελευταία άλμπουμς, τα πιο αγαπημένα, τουλάχιστον για εμένα, από τους Metallica. Όπως ίσως κάποιοι φανταστούνε, για εμένα, επειδή το Thrash είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου ήδη μέσα στο metal, γι' αυτό στη δεύτερη θέση θα βάλω το Ride the Lightning. Μπορώ να σας πω ότι για πολλά χρόνια, όταν είχα πρωτοξεκινήσει να ακούω metal, για μένα αυτό ήταν το πιο αγαπημένο μου άλμπουμ, το Metallica.
Αλλά η αγάπη μου για το Thrash, η οποία μεγάλωσε μετέπειτα, το έφερε αυτό να είναι στη δεύτερη θέση. Ένα άλμπουμ το οποίο βρίσκεται ακριβώς ανάμεσα στο Kill Em All, ως ένα σημείο, έχει ακόμα εδώ μέσα το Thrash από πίσω να υπάρχει, ακόμα και τις συνθέσεις του Dave Mustaine υπάρχουν ακόμα εδώ πέρα. Και φυσικά μετέπειτα την συνέχεια που είναι ανάμεσα, όπως είπαμε, ανάμεσα στο Kill Em All και στο Master of Puppets. Ακριβώς το άλμπουμ που συνδέει τα δύο αυτά άλμπουμς. Τι να πούμε εδώ πέρα για κομμάτια. Fire with Fire, που είναι και πιο thrashy. Ride the Lightning, For Whom the Bell Tolls, Fade to Black, φυσικά. Trapped in Under Ice, το Creeping Death, εδώ πέρα επίσης να πούμε ότι το Creeping Death είναι και αναφορά τον Metallica για την έξοδο των Εβραίων από την Αίγυπτο, τη σκλαβιά της Αιγύπτου και τις 10 πληγές στα πρωτότοκα της Αιγύπτου και στον Φαραώ. Okay. Και φυσικά το The Call of Cthulhu, ένα καταπληκτικό άλμπουμ που πραγματικά από εδώ και πέρα αρχίζουν οι Metallica να αποκτούν περισσότερο τον δικό τους ήχο. Και τώρα τελευταίο και πιο αγαπημένο άλμπουμ των Metallica κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη. Kill Em All. Kill Em All. Εκτός ότι το θεωρώ επίσης ένα από τα τρία κορυφαία μέσα στο thrash metal. Το βάζω δίπλα για εμένα στο thrash metal, δίπλα από το Bonded by Blood των Exodus και δίπλα από το Show No Mercy. Αυτό είναι άλλη υπόθεση ότι βάζω το Show No Mercy τόσο ανώτερο ακόμα και το Rain Blood των Slayer. Αλλά για μένα αυτό το άλμπουμ είναι καταπληκτικό. Πολλοί το θεωρούν ότι είναι το άλμπουμ το οποίο ξεκίνησε το thrash metal. Αν και εδώ υπάρχει μια μικρή ένσταση, υπάρχει η γνώμη ότι η Καναδή Exciter, okay, όνομα επηρεασμένο από Judas Priest φυσικά, η Καναδή Exciter είχαν βγάλει για λίγους μήνες πιο πριν από το Kill Em All των Metallica το Heavy Metal Maniac, το οποίο θεωρείται, μπορεί να θεωρηθεί ίσως αυτό ως ο πρόδρομος του thrash metal και όχι τόσο το Kill Em All. Αν και στο Heavy Metal Maniac και οι Exciter παίζουν ένα είδος περισσότερο speed metal, όχι τόσο thrash όσο speed metal, και παίζουν ως πιο γρήγοροι Judas Priest ως ένα σημείο, ένα επίσης καταπληκτικό άλμπουμ, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Και μετά ακριβώς μερικούς μήνες έρχεται το Kill Em All, το οποίο αλλάζει ριζικά όλη την κατάσταση και φέρνει όλο αυτό τον οδοστοτήρα του thrash metal γενικά τότε στον metal κόσμο. Λοιπόν, τι να πω από κομμάτια του δίσκου, τι να πω. Και να είναι εδώ πέρα καλά και επίσης όχι μόνο ο Ούρλιφ και ο James Hetfield και ο Kirk Hammett, να είναι καλά φυσικά και ο Dave, και φυσικά και ο Cliff Burton για τότε. Αλλά επίσης να είναι καλά και ο Dave Mustaine, ο οποίος η επιρροή του σε αυτό το άλμπουμ όπως και στο Ride the Lightning είναι ακόμα εδώ. Για κομμάτια όπως το Hit the Lights, The Four Horsemen, το Motor Breath, Jump in the Fire, το Whiplash, το οποίο το θεωρώ και το πιο αγαπημένο μου κομμάτι στους Metallica, το Phantom Lord, το No Remorse, το Seek and Destroy, το Metal Militia, όλα σχεδόν εδώ πέρα τα τραγούδια είναι ένα και ένα. Πραγματικά, thrash, από τα πιο thrash που υπάρχουν. Ιδιαίτερα από τους Metallica. Και αυτό καταλαβαίνω πόσο μάλλον γιατί πολλοί κόσμος που είχε μάθει τους Metallica διαμέσου αυτών των albums, μέχρι το Justice for All, όταν ήρθε το Black Album, ξαφνικά έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Και πόσο μάλλον όταν ακολούθησε το Load και το Reload. Ένα τελευταίο πράγμα, εδώ πέρα να αναφέρω ότι οι Metallica επηρέασαν πάρα πολλά συγκροτήματα. Και μέσα στο thrash και εκτός του thrash. Πάρα πολλά συγκροτήματα. Η Metallica και η Megadeth, εντάξει, αυτό το στυλ του ίδιου περίπου παίξηματος riff, όπως έχω αναφέρει, επηρέασαν τους Iced Earth, για παράδειγμα. Επηρέασαν επίσης τους Γερμανούς Rage στα πρώτα τους άλμπουμ, πρωτού γίνουν περισσότερο συμφωνικοί και ορχιστρικοί. Για παράδειγμα, εδώ πέρα αναφέρω το The Missing Link,
ίσως το καλύτερο άλμπουμ που έχουν βγάλει οι Rage εκείνης της εποχής, το οποίο είναι κλασικά της σχολής Metallica και Megadeth. Για να είπα ότι υπάρχουν επίσης συγκροτήματα τα οποία ενώ ξεκίνησαν ως καθαρό thrash, το γύρισαν μετέπειτα σε καθαρό Metallica στυλ παίξηματος. Για παράδειγμα οι Βρετανοί Thrashers Onslaught, που τα δύο τους πρώτα άλμπουμ ήταν καθαρό thrash από Βρετανία, είναι πολύ ιδιαίτερο συγκρότημα, και ξαφνικά μας βγάζουν το λεγόμενο In Search of Sanity, το οποίο είναι καθαρά Metallica άλμπουμ επηρεασμένο. Για να μην μιλήσω επίσης για τους Γερμανούς επίσης Exhumer, που παίζανε πάντα ένα καταπληκτικό επίσης συγκρότημα. Δόξα τω Θεώ επανασυνδέθηκαν, έχουν βγάλει τώρα, μέχρι τώρα τουλάχιστον 3 άλμπουμ μετά την επανασύνδεση. Πριν είχαν 2 καταπληκτικά επίσης άλμπουμς, αλλά εδώ πρέπει να φέρω το πρώτο τους, το Possessed by Fire. Αν και οι Γερμανοί παίζαν περισσότερο αμερικανικό thrash, στυλ, αμερικανικού στυλ thrash, και αρκετά επίσης και αυτοί επηρεασμένοι από Metallica, αλλά με δικό τους οίκο επίσης. Να αναφέρω επίσης τους Γερμανούς Paradox, που ιδιαίτερα στο πρώτο τους αυτό άλμπουμ, το Product of Imagination, είναι καθαρά Metallica επηρεασμένοι. Να φτάσω επίσης στους Trivium, που θεωρούνταν ένα από τα καλύτερα τότε metalcore συγκροτήματα, ή New Wave of American New Wave of American Heavy Metal συγκροτήματα, και ιδιαίτερα με το άλμπουμ The Crusade, που τότε τους θεωρούσαν ότι θα είναι η επόμενη Metallica, που εδώ πέρα επίσης η επιρροή του με το Metallica είναι πάρα πολύ εμφανής. Και μπορώ να συνεχίσω με πάρα πολλά τέτοια συγκροτήματα, γνωστά και λιγότερο γνωστά συγκροτήματα, που πραγματικά πήραν πάρα πολλά πράγματα από τους Metallica, και αυτό καθόλου τυχαία. Αυτά όσον αφορά ίσως το πιο διάσημο μαζί με τους Iron Maiden συγκρότημα του metal χώρου, και ίσως το συγκρότημα που μπορώ να πω ότι μαζί με τους Exciter γέννησε το thrash metal, και θεωρείται όχι καθόλου τυχαία μαζί με τους Anthrax, τους Megadeth και τους Slayer, ως το The Big Four, ως τους τέσσερις μεγάλους του thrash metal. Να πω και εδώ επίσης ότι Testament, φυσικά η Testament, επίσης επηρεάστηκαν από Metallica, από τον ήχο των Metallica. Ιδιαίτερα αν μιλήσουμε για το συγκεκριμένο άλμπουμ, το Practice What You Preach, το οποίο επίσης είναι ένα πάρα πολύ επηρεασμένο Metallica άλμπουμ. Αν μην τι άλλο του λέω, στην αρχή τους λέγανε ως Τεστάλικα, τους κοροϊδεύαν ως Τεστάλικα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τους Metallica και την επιρροή τους από την Ιερουσαλήμ, από το Ισραήλ, stay metal και stay heavy.